Άκρα 1-2-0, η πρώτη πράξη των ημιτελικών σε αυτό το ζευγάρι βρήκε την ένωση με σκορ πρόκρισης μετά τα δύο τέρματα που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πόνσε και τον Κρίσης να βάζουν την υπογραφή τους. Βέβαια, MVP του αγώνα ήταν ο Πέτρος Μάνταλος που σε όλη τη διάρκεια του μάτς είχε εξαιρετική απόδοση. Ένας Μάνταλος που συμμετείχε και στα δύο τέρματα. Στο πρώτο έδωσε την assist με την πολύ ωραία σέντρα που έβγαλε στον Νίκη Πόνσε. Ένα ακόμα γκολ από τον αέρα για τον Αργεντινό Σεντερφόρ και βέβαια το δεύτερο γκολ που φέρει την υπογραφή του συνδυασμού από τον Μάνταλο στον Κλονάρη. Ο Κλονάρης γύρισε πολύ ωραία την μπάλα για να έρθει ο Κρίστης να κάνει το 2-0 και να κλειδώσει κατά μεγάλο ποσοστό την πρόκριση, αφού ο Μπάρκας στην μεγαλύτερη δοκιμασία του στο μάτς στο φινάλε, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, κατάφερε να τυνάξει το χέρι του και να γλιτώσει την ΑΕΚ από μια πολύ δύσκολη στιγμή με τον Αντέτζο να πιάνει το μονοκόμματο σούτ και τον Μπάρκα να αποκρούει εξαιρετικά σε κόρνερ. Μια φάση στο 95, όχι στο 93, μια φάση στο 95 που θα μπορούσε και να αλλάξει τη μοίρα αυτού του ζευγαριού. Από εκεί μετά το πρώτο μήνυμα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Ο Μάκης Χαμός έστεισε την ομάδα του πολύ καλά διαβασμένη στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς όμως να μπορεί να βγάλει απειλές για τα καρέ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έμεινε σε ένα φτωχό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, περνώντας τον Κλωναρίδη σε θέση δεξιού back half και γυρίζοντας κλασικά σε τριάδα μετά το 4-4-2 του πρώτου ημίχρονου. Γύρισε σε τριάδα με τον Κλωναρίδη να παίζει back half, τον Χουλ να δίνει πολλές βοήθειες από τα αριστερά και τον Κρίστης να ανεβάζει την απόδοσή του στο τελευταίο μισάρο του αγώνα μετά από μια πρώτη ώρα που δεν ήταν καλή για τον Σέρβο. Ήταν ίσως το πιο ουσιαστικό μισάρο του Κρίστης που είχε και μια ακόμα φάση στην οποία ο Βάντερσον Σκαρντοβέλη καταφέρει να βγάλει την μπάλα πριν αυτή περάσει την γραμμή από το πλασέ, από την υπέροχη παλιά του Πόνσε. Σε γενικές γραμμές η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε από αυτό το μάτς, ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερες συνθήκες. Ο κόσμος ήταν πολύ που ήρθε σήμερα για τα δεδομένα της φετινής χρονιάς. 20.000 νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή προσέλευση για τους φίλους της ΑΕΚ. Και η Ένωση πλέον πάει στο μάτς μεγάλης άδος με ένα σκορ που πολύ δύσκολα μπορεί να γυρίσει. Αυτό το 2-0 της δίνει σχεδόν βέβαια η πρόκριση στον τελικό που θα βρει και πάλι για τρεις συνεχόμενες χρονιά. Αν θα έχουμε το ίδιο ζευγάρι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ όπως όλα δείχνουν και θα περιμένουμε ασφαλώς όλο το σενάριο να μάθουμε τις σκέψεις, ποιες είναι οι προθέσεις και το πού θα γίνει τελικά αυτό το μεγάλο παιχνίδι, εφόσον βέβαια ΑΕΚ και ΠΑΟΚ επιβεβαίωσαν το σκορ που πήραν στον πρώτο αγώνα. Το ρεπορτάζ ήδη θέλει να γίνονται διαβουλεύσεις για μια ξένη χώρα. Υπάρχει και η σκέψη πάντα να γίνει, αλλά 2016 εδώ με πολύ λίγους φιλάζους, δηλαδή οπαδούς μάλλον για να μας ακριβείς από κάθε ομάδα, για να δούμε αν θα είναι αυτή η λύση που θα επικρατήσει ή αν κάποια άλλη χώρα θα φιλοξενήσει τον τελικό. Πάντως τελικός με κόσμο ανάμεσα και ΠΑΟΚ θα είναι πάλι ένας γρίφος για δυνατούς λίτες, θα είναι δύσκολο να έχουμε ένα τελικό με κόσμο μετά τα όσα έχουν προηγηθεί στους δύο περασμένους τελικούς.